Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε το αφιερωμά μας στον μεγάλο Σουηδό σκηνοθέτη Ingmar Bergman με τη σιωπή που γυρίστηκε το 1963. Η σιωπή κλείνει την περίφημη τριλογία που άρχισε με το πίσω από το σπασμένο καθρέφτη και συνεχίστηκε με τους κοινωνούντες που είδαμε την προηγούμενη Τετάρτη. Κεντρικό θέμα, η αναζήτηση του Θεού. Αυτή ακριβώς η αναζήτηση που θα οδηγήσει στο υπέρτατο «ον» και το υπέρτατο «ον» θα δικαιώσει τη ζωή των ανθρώπων και τις σχέσεις τους. Όμως ο Θεός δεν βρίσκεται. Ακόμα και οι ίδιοι οι ιερείς του αγωνιούν μέσα στην αβεβαιότητα. Στους κοινωνούντες ο λόγος κλονίζεται και σβήνει. Η πνευματικότητα δεν βρίσκει απάντηση και παρηγοριά. Τώρα, στη σιωπή, η σιωπή σφραγίζει απόλυτα τα όντα. Ακατανόητη γλώσσα σε άγνωστη ξενική πόλη. Καμιά επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους. Καμιά δυνατότητα κοινής αναφοράς. Ο Πατέρας Θεός έχει χαθεί στα βάθη του παρελθόντος. Και μαζί του έχουν χαθεί η τάξη και η ζεστασιά. Απομένει το απόλυτο ψύχος της απουσίας, η απονέκρωση των αισθημάτων, η απέραντη μοναξιά. Ακόμα και το αγαθό του έρωτα εξευτελίζεται, ακόμα και η θερμή επαφή του γίνεται αδιέξοδο. Η επίγεια κόλαση ορίζεται τώρα και από την κόλαση των σωμάτων, από το αδιέξοδο της ειδονής, όταν η ειδονή δεν γεννιέται με την αγάπη. Η μια αδελφή, η πιο πνευματική, αυτοκαταστρέφεται από τη στηρότητα και τη μοναξιά της. Εδώ οδύνη και θάνατος. Αλλά και η άλλη αδελφή, αυτή που έχει γνωρίσει τη χαρά της μητρότητας, δεν σώζεται με τη φυγή της μέσα στον ζωώδη σεξουαλισμό. Δεν αγαπάει, μισεί. Ούτε η απλή ανθρώπινη επικοινωνία του αγοριού δεν λειτουργεί. Οι νάνοι που το περιτριγυρίζουν δεν είναι παιδιά και οι μνήμες του γέρο καμαριέρι, οι παλιές φωτογραφίες χάνονται στο κενό. Ο κόσμος είναι θαρρής ένα άδειο, αρχαίο, σιωπηλό ξενοδοχείο ή από την άλλη μεριά ένας βάρβαρος όχλος και τάγκς που διασχίζουν μια ανάγνωστη εχθρική πόλη. Ο Μπέργκμαν θαρρής εδώ βυθομετράει το χάος με φοβερή σκληρότητα, με φοβερή ομότητα. Είναι το αυτομαστίγωμα του υπαρξιακού καλλιτέχνη. Είναι η βαθιά αγωνία του μεταφυσικού φιλοσόφου. Ο Μπέργκμαν εξωθεί το ασπρόμαυρο φιλμ ως το κάψιμο. Οι εικόνες μοιάζουν λερωμένες, χωρίς τη λαμπρότητα άλλων ταινιών του. Η γραφή του είναι γυμνή, δίχως στολίδια. Αφήνει μόλις κάποια σύμβολα να τονιστούν. Ένας αυτοσυγκρατημένος, κλειστός, βουβός εξπρεσιονισμός. Και φυσικά ερμηνείες εξαιρετικά υψηλής στάθμης. Η Ίγκριτ Τούλιν, η Γκούνελ Λίντβλομ, ο μικρός Γιώργεν Λίντστρομ. Καλησπέρα σας. Επιστρέφουμε πάλι στον Γάλλο σκηνοθέτη Ζαν Λουκ Γκοντάρ με ένα τετράπτυχο αφιέρωμα και ταινίες του της περίοδου 1961-65 που ήταν και η πιο δημιουργική του περίοδος. Αυτό που προκαλεί έκπληξη σήμερα
είναι ο ζωντανός και τολμηρός μοντερνισμός αυτών των ταινιών. Μετά από 25 έως 30 χρόνια που έχουν περάσει από τότε, θα περίμενε κανείς να έχουν κι αυτές περάσει στην τακτοποιημένη, ήρεμη κατηγορία των κλασικών έργων. Όμως ο κινηματογράφος, παρά την τεχνική του πρόοδο στο μεταξύ, έχει κατακαθίσει στην τελευταία 15 ετία. Έχει κωδικοποιήσει μια αρκετά απλή αφηγηματικότητα. Δηλαδή διηγείται απλώς ιστορίες. Ενώ στη δεκαετία του 60 ο κινηματογράφος ξανιγόταν όλο και περισσότερο. Ανταγωνιζόταν τις επιτεύξεις της σύγχρονης ζωγραφικής, αλλά και της πρωτοποριακής λογοτεχνίας. Έμοιαζε σαν να μπορούσε να εκφράσει τα πάντα. Ο Γκοντάρ λοιπόν προκαλεί ακόμα έκπληξη, ίσως και σκάνδαλο, όπως η ζωγραφική του κυβισμού ή η συνειρμική ροή του James Joyce. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να τον πλησιάσουμε. Ξεκινάμε απόψε με την ταινία «Η κυρία θέλει έρωτα» ή «Η γυναίκα είναι γυναίκα», όπως είναι η μετάφραση του γαλλικού πρωτότυπου τίτλου, μια ταινία γυρισμένη το 1961. Είναι η μόνη εύθυμη κομεντή του Γκοντάρ, και μάλιστα μουσική κομεντή, ή τουλάχιστον ένα σχεδίασμα μουσικής κομεντή. Δύο ήρωές της, η Άννα Καρίνα και ο Ζαν Πολ Μπελμόντο, θα ήθελαν να είναι η Σιντ Τσάρις και ο Τζιν Κέλι, αλλά δεν μπορούν και έτσι παίζουν με αυτό. Έτσι και ο Γκοντάρ θα ήθελε να κάνει ένα musical αμερικανικού στυλ, και επειδή αυτό δεν γίνεται, παίζει με τα θραύσματα του είδους, με ντεκόρ το Παρίσι και με μουσικές υπογραμμίσεις του καθημερινού λόγου από τον συνθέτη Μισελ Λεγκρόν. Λοιπόν, η Καρίνα αποφασίζει ότι θέλει να αποκτήσει οπωσδήποτε ένα παιδί, και βρίσκεται ανάμεσα στον Jean-Claude Brialy και στον Jean-Paul Belmondo. Δεν υπάρχει οργανωμένη ιστορία. Ο Γκοντάρ χρησιμοποιεί υλικά ετερόκλητα με το δικό του τον αναρχικό τρόπο. Εικόνες του δρόμου, εικόνες μέσα σε ντεκόρ με έντονα χρώματα που μοιάζουν σχεδόν σαν διαφήμιση, και άλλες εικόνες ανεξάρτητες τονισμένες πάνω σε ένα τραγούδι. Οι ήρωες αντιδρούν άλλοτε αυθόρμητα και αυτοσχεδιαστικά, και άλλοτε σαν να παίζουν πάνω σε θεατρική σκηνή. Μια φορά μάλιστα υποκλίνονται προς το κοινό πριν αρχίσουν να τσακώνονται. Δηλαδή είναι συγχρόνως αληθινοί άνθρωποι, αλλά και ηθοποιοί πρόσωπα ενός φανταστικού έργου. Και ο Γκοντάρ το υπενήσεται αυτό συνεχώς. Και οι καταστάσεις της ταινίας, τη μια στιγμή είναι ρεαλιστικές, την άλλη εντελώς πλασματικές. Παραδείγματος χάρη, η Καρίνα περνάει πίσω από μια κολόνα ημίγυμνη και ξαναεμφανίζεται αμέσως εντελώς ντυμένη. Το παιχνίδι κυριαρχεί, με τις εικόνες και τις ελλείψεις τους, με την κινηματογραφική γραφή, με το κέφι της παρέας, με τον έρωτα και τη ζήλια των ηρώων, με τη σύγκρουση και την ανασυγκόληση. Και πάνω απ' όλα, και πίσω από όλα αυτά, κρύβεται ένα φιλμ αγάπης και ευτυχίας. Το φιλμ υπνοτίζεται θαρρής από την ομορφιά και τη φρεσκάδα της Άννα Καρίνα. Αυτή η χάρη και η αλαφράδα είναι η αγάπη του Γκοντάρ για την πρωταγωνίστριά του. Είναι η έμεση εξομολόγησή του. Είναι η χαρά και οι δυσκολίες της ζωής του ζευγαριού. Είναι η γοητευτική τελετουργία του έρωτα.